Εν Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Κύριε. Ότι ίσον το κράτος, το Θεός και είναι η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναβώ ίσον Δαβίδ, εις η παρούσα Χριστός ο εξ αυτής, αναστοράς δεν ειδείς, διά του το χέρος οι μητέρες μη φύγατε. Ήμπε Χριστού φώσε, ερέη μεταστάσε χρωστάνω βασίλεια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναβώ εις όν Δαβίδ, εις η παρούσα εορτή, αφησίν εν το βιβλίο των ψαλμών, ως θυγατέρα Θεόπαιδα και Παρθένων. Μετέστησεν αυτήν προς τα σεκήθεν μονάς, Χριστός ο εξ αυτής ανεφοράς γεννηθείς, και δια του το χέρους οι μητέρες και θυγατέρες γεννήμφε Χριστού. Χριστό βόσε τα προστάνω, μεταστάσα βασίλεια. Ο πάντιμος χορός των σοφών Αποστόλων, η θρήστη θαυμαστός του κυδεύσε δόξος, το σώμα σου το άχαντο, το αυτό και ο μόρυδρον Θεότο και πανύμνητε, εις ανυμνήσαν των αγγέλων, την πίστη εορτάζομαι. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν χερσί του Δήμας, εν ανθρωπίσαντος εξού, παραθεμένη την ψυχή, ως πλαστουργός σου και Θεός, προς την ακύρα των μετέστησε νεφροσύνη. Όθεν σε σεπτός μακαρίζομεν, την μόνην καθαράν και αμόλυντον, και Θεοτόκον άπαντες Κυρίως, ομολογούντες γραφκάζομεν, Χριστόν δισόπι, προσόν μετέστης, του σωσετάς ψυχάς ημών. Ελέησομαι ο Θεός κατά το μέγα έλεγος και κατά το πλήσος των εκτιμών σου. Εξάλληψαν το ανώμημά μου, επιπλείω πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό μου εστίζει απαντός. Σήμανο ήμαρτο και το πονηρό ενώπιό σου επίησας, όπως αδικαιωθείσαι τη λόγη σου και νικήσαι το κρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες σακίσσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερκειών αλευκαντήσω με. Ακουτής με αγαλίας και φροσύνη, αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψε. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμήν ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησε εν της εγκάτης. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην ανταλέλεις απ' εμού. Απόδον την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικού στηριξώ με. Διδάξα νόμους ασαντούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ας σε ανέδωκα ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα τετριμένο, καρδία τετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκία σιώ και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ
τότε ευδοκίσει θεία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσεις επί το θυσιαστήριο του Μόσχου και λέει. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ημνήσε την ιεράν πανήγυριν σου προθεμένου μου, φωτιστικές του πνεύματος αυγές την ψυχή μου κατάβγασον και την αχλήν απέλασον της αγνωσίας μάρτης ένδοξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, μαρτύρον περιφανώς λαμπρότητα, μάκαρε πλούτη σας, ανδριοφρόνο στένη θεϊκό, συμπατήσα των δόλιων και νικητή γενόμενο, Μάρτη Ανδρέα μεγαλώνει με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νεκρό σα τα επιγεί φρονήματα, Μάρτη πολύαθλε. Το νεκροθέτη λόγο διασέ, ανδρικό συγκολούθησε και προζωήν ανώλευρον, δια θανάτου μεταβέβηκα. Και νυν και ήγη τη αιώνα των αιωναμήν, ω άρκα υπερβολή Χριστότητο εξού πανάμου με ισοτηρίαν πάντων των πιστών αληθώ ενθυσάμενο, ο Θεό μου και άνθρωπο διπλούστε φύσε γνωρίζεται. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμονιστείο του Σταυρού, των πειρασμών διεκπερών, πέλαγο του ζεσμενή ένδοξε ρήθρι των αιμάτων επίθεση. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν, σκανδάλων του πονηρού και των εκείθεν μηχανών ύπερθεν, ω νικητή άριστο μάρτη κλιματίσε δε δόξα. Δόξα πατρί και ιό και γιοπνεύματι κοσμούμενο ευπρεπή στεφάνο μάρτη, το Χριστό πάντοτε συνεκλεκτή μάρτη είναι να γαλιάσει παρίσταση. Και νυν και ήγιο αιώνα στον αιώνα μην, ριόμενο του βρωτού τη τυραννίδο του εχθρού τέτοκα, τον του παντό κύριον δέσπινα παρθένε θεών. Άγιε το Θεό πρέσβη, μόνο χειρόδονο στίχο Εκκλησία, σε και εκτιμένη πάντσοφε, εχθρόν εναντίε προσβολέ κραυγάζα, κλώνητο σώζε το δόξα την άνω σου κύριε. Άγιε το Θεό πρέσβη, μόνο τη ενθέη υποδείγμα σου χειρόσο, την το μαρτύρων φάνακα, η αστρατηγία τη όμοδο ω φθύρεστε, μακάρια μέλλοντο φίδεστε μηδόλο παρέπισα. Άγιε του πρέσβη, μεγάλο φαίνο, πλησάβαινε στην Αδρία και ω περξίβο, δίσω τον Ανδρέα Παμάκαρ τον Σταυρό των Τίμιων, εχθρού σου ψηφάνισε, ή στρατηγό γενναιότατο. Δόξα πατρί και γεωπνεύματι, σε τον πρόμαχο τη πίστη εφημούμεν, ω αθλήτη να ήταν και επουρανίου μέτοχο να πρώτο, και κρίν πηγάζουσαν νάμα τα θαυμάτων τη χρήζουση. Και νυν και αή και στου όρου θέλω να μην εφημούσε το κάθημα των μαρτύρων, και των πιστών διάσωσμα, πάσα των ανθρώπων γλώσσα παναμόμεται, Θεών γαρεκή σα μήνε απαρθένο αμόνιτο. Άγιο Θεό πρέσβη μου, Ανδρείο αληθό χρηματή σα, επώνυμο σε διέξω του εχθρού σου, και ει τέλο Ανδρέα Παμάκαρ εξεφάνισε. Άγιο Θεό πρέσβη μου, νάματα τη πιστή, η αμάτων εκάστοτε πανέφημα να βλύσει τη σωτήρα χάρη, πλουτίσει του πνεύματο, δόξα πατρίγιο πνεύματι, διέδρα με νεζίνη επί πάσαν τόπραση, το κλέο των θαυμάτων και σε αυτή τη μαρτυρία στο βέγκο θεία χάρτη. Και νυν και ει και ισούρα στον αιώνα μην, ρομφαία του εχθρού νυν ει τέλο εξέλιπων τεκούση του Θεοτόκη, των τυλών χειτροθέντα και κόσμων αναπλάσσαν. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν έθραυσα του πονηρού τα κέντρα τη πόνη σου. Και προς την άπονον δόξαν μετετέθη χαίρον Μάρτης Ανδρέας στρατηλάτα μαρτυρική στην μία στέη φάλαγκος. Άγιε του Θεού πρέσβε, περιμονέ μας η πραχητά της ηλάξου λαμπρότητα. Διαιωνίζουσαν δόξαν και χαράν μηδέποτε τελεύθωσαν και στεφάνους ουρανίους και φέγκος ανέσπερα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα της στρατός η πολυάριθμη Μάρτη συνήθλησε και της χωρίς των αγγέλων η ρυθμή θυμάκαρ συνσυναξής γηθοσύνος το δεσπότη των όλων παρίστηστε. Και νυν και ήγιο του αιώνα των αιώνα μην, τέτοκα απορρίτω πατρό των συνάναρχων ομοιοθέντα ανθρώπη, υπερνούν και λόγων θεογενήτων, ον δυσόπη λυτρωθήνε κινδύνων του δούλ. Άγιε του Θεού πρέσβη, ρημών, ροέ σωμάτων, βγήνε εκκλήση και πήγα, πάσα με σωμάτων μάρτυρο, αληθό αλγιδών αθεραπεύσαν, των προσιόντο ή ένα διστάκτο πίστη θεόπνευστη. Άγιε του Θεού πρέσβη, ρημών, άγιον δήμων, το παναγίο λόγο μάρτυρο, θεό όλων προσυγάγω αίμα τη ζωή. Την Αγίρο κληροσάμενο μεθόν τη όψεων υπέρ ημών Χριστών των Θεών. Δώσε πατρίκιο και πνεύματι το θείο λίτρο του σωνεμάτων χλένα σε αυτό. Μάρτη Πορφυρό, εστάθμιν τη αριστή, το τον όλο βασιλεύω τη βασιλεύη νυν, νικητικό στεφάνο κοσμούμενο. Και νυν και ήξερα στην ονομή ή του ανθρώπου του υπερφύσιν Θεοτόκο, κόρη προφανώ Θεό σα ω Θεό, απορρίτω σωματό ευλογημένη ή γυναίξη πάλι σπανάμου. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν λεόντων αγρίων τα σορμά σε πέσει, ένδοξε στερή αγώση σου. Τυράννων άθεων, φρίαγμα, θείο στένια, ταπείνωσα και νικητή προ ουρανού, βόνων έδραμε, ευλογείτε πάντα τα έργα και ιδίου των κύριων. Άγιε του Θεού πρέσβη, περιμόν αγίων λαμπρότητα, ιδίν και κατοικίνεν χαρά, μάρτη ηξίωσε. Αγωνισάμενο άριστα και τελέσσα στον αγώνα σου, τη διαξίπου εκτομή και νυν βοάσεν χαρά, ευλογείτε πάντα τα έργα και ιδίου των κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το Θείο προστρέχοντες, Ναό Θείου Μάρτυρος φως κομιζόμεθα, τη Θεία ψάβδοντες πάντοτε των διψάνων του Λάρνα και Αγιασμού παρακτικήν,
Άρη λαμβάνομαι εκβόντες πάντα τα έργα ημνή των Κύριων. Και νυν και έγιους αιώνας των αιώνα, μην Αγία Παρθένα η Θεών, τον υπεράγιον αρήτως τέξασα, όν οι Πανάγιοι μάρτυρες εν στα δύο ομολόγησαν αγιασμών και φωτισμών, ημίν κατάπεμψον της βοώση πάντα τα έργα ευλογή των Κύριων. Άγιε του Θεού Πρέσβερ ημών, είδε αυτά που ακούσα τηλεφόρο, μην είμαι εξέλανση προσώρου σκότω των δαιμόνων που μειούσα. Μισθού δε πάντα θα τα φωτίζουν, τα άφτε λαμπρό τα λέσουν, τούτον αξίζουν μακαρίζουν. Άγιε του Θεού Πρέσβερ ημών, όφθε ω πυρήλε μέγα μέσων, Ανδρέα των συνάθλων, τούτου προ ανέ προφέγγο του ουρανίου μάρτυρα λαμπρότο, καθοδηγών το λόγο σου μεθό επίση μακαρίζουν. Άγιε του Θεού Πρέσβερ ημών, σε τον φρικτορία θαυμάτων πάσα φωτίζουν το κτίσι, σε τον ακλινή στεφανίδι τη Εκκλησία στήλο γενόμενο και τον πίστο κρατέο αμάρτη Ανδρέα Μακαρίσμα. Δόξα πατρί και ο γεπνεύματι, ίντι σα λιμόνο εν μέσω των αθλοφόρων ω περόδων φέρουν μυστική νευωδία και κατεφραίνουν πίστο το πλήρωμα και την δυσόδη πάσα του πλάνου διώκων θεία χάρτη. Και νυν και έχει ίσω ένα στον ομή, φέρουν σα Χριστόν εν αγκάλε νεύματι φέρνοντα τα πάντα, τούτον εχθισό πιχυρό με του αλωτρίου ρίσα σε δέσπινα. Τον Ορθοδόξο πίστησε, ακαταπαύστος μεγαλύνοντα. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Κύριε ελέησον. Κύριε σακράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών. Θεοτόκου και υπερθέσου Μαρίας, Θεοτόκου και σωσόν ημάς. Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημάς. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αντρία την ψυχή κρατεόμενος μάρτης, υφάνης ασύκρου, το ανίσχυρο θράσος, και χαίρον εν ύφλησας, και Θεό ευηρέστησας, όνθεν άπαντες, την Παναγία σου μνήμη, εορτάζομεν, εν ευφροσύνη καρδίας, Ανδρέα Πανόλβιε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο πάντιμος χορός των σοφών Αποστόλων, η θρήστη θαυμαστός του κυδεύσε εν δόξος, το σώμα σου το άχραντον, Θεότο και πανύμνητε, οι συνήμνησαν και των αγγέλων τα πλήθη, την μετάσταση, την συνσεπτός εφημούντες, την πίστη εορτάζομαι. Ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Σακράντου υπερβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μονεύσαντες δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλόγητες το όνομα και δε δόξαστες η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την εν πρεσβείες ακήμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθητων ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν. Ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο. Μήτρα νικήσας αϊπάρθενο. Τύχησόν μου τα σφαίρα σωτήρ μου, το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ την άχαρδον μητέρα σου. Εν πύργο ρημάτων εν ίσχυσόν με και εν βάρεσιν εν ιών οχύρωσόν με. Σι γαρ βοάστον ετούτων πιστό στα αισθήσεις πληρούν, σι ουν μη δόρισε γλώταν, προφοράν, λογισμόν ακατέσσιντον πάσα γαρ δόσεις ελάμψεως, παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο. Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο. Τη 19η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συν αυτό τελειοθέτων δυσχυλίων 593. Έστησε τμηθή σε μάτων λίμνα όφλος, σι το παραστήσα τη λίμνα υδάτων. Εννέα και 10η τάμων Ανδρέου Αυχένα Λαμπρών. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου
διαπυρός τελειοθέτων. Δι' αυτή μέρα μνήμη του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου, του εν το όρι της πόλης ναούσις ασκήσαντος. Δες αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δισεβείς δε καταφλέγουσαν άγγελος.
και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες, μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου. Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιότεραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω. Έβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδού γαραποτουμήν, μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν, ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επίσε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενναίαν και γενναίαν της φοβωμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνους, διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστασε από θρόνο και ύψωσε ταπεινός, μηνώντας εν έπλησεν αγάθων και πλουτούντος, εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού μνης την Ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έγινε επάσε μακαρίζομεν σε τη μόνη Θεοτόκον, νεν ηγίντε της φύσεως η όρη εξή παρθένε άχραντε, παρθένε διγαρτόκος και ζωήν προμνηστεύεται θάνατος, η μετατόκον παρθένος και μετά θάνατον ζώσα σώμα.
εκείνος αλήθως, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Ναή μακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλήνω με. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητης, της Παναγίας Ακράντου υπερβλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι σένου σε πάσα δυνάμεις των ουρανών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανδρέας ο Πανέφημος, Στρατήλατης και Μάρτης, Σταυρούν τη Θεία Χάριτη, Θράσος τυράννων ήλε, και στέφος ηρατοδόξης, τούτου δε συνεκλάμπη, μαρτύρον Δήμος εν Θεός, φάλαξ τροπέο φόρος συνασπισμός. Άραγησα ήτη τόσον τη μνήμη, φεδρός πανηγυρίζοντες τον Χριστόν ανυμνούμε. Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέντες εν χάδε, γεστημάνι το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα και εσύ έγε Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των τλιβωμένων η χαρά, Χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μύτη Κυρίου, αντιλαβόμου και ρίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μέση τριανέχων προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησον μη εν τάχει. Χρυσοπλοκότατε πήγε και δωδεκάτη είχε πόλης, ηλίος θάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα. Καλουχίστον δεσπότη. Εν τον Κύριον, εκ των
των πάντες οι άγγελοι αυτού ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού συμπρέπει ύμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, αντρίας υπόδειγμα δείχθης δήμων παρεθαρρύνας καθυπισθήνε το στάδιον το της αθνήσεως Υιος στρατηγέτης τούτου προηγουμένος Ανδρέα αθλοφόρε πανέμβιε πίστης δε πάντων σάλπιγγος, εν είτε αυτόν εμψαλτήριο και κιθάρα, Ανδρίας υπόδειγμα δείχθης δήμων παρεθαρρύνας, καθυπισθήνε το στάδιον το της αθλήσεως, ία στρατηγέτης τούτου προηγουμένος Ανδρέα αθλοφόρε πανόλβιε πίστης δε πάντοτε ιαμάτων βρίσναματα ουρανόθεν χάριν κομισάμενος. Είτε αυτόν εν την πάνω και χωρώ Ανδρίκος ηρίστευσας το θυσμενής συμπλεκόμενος και τούτων όλεσας φαράος άλλων ρήθρης των αιμάτων σου βυθίσας πανστρατή αξιάγαστε και νηνικέτευε θωρηθήνε τες ηχές ημών την ειρήνη και το μεγαέλεο. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, όπλων απροσμάχη των σταυρών, μακάρ εν δυσάμενος, ως θυρεώντε και θώρακα, πίστην ενδέδισε και της εναντής, οφθής φοβερότατος, τροπούμενος τα τούτων στρατεύματα, δύο ηγέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έλεος. Με δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους
Και δε δόξα
δοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το ελέος σου ευήμας, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογήτως η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε, καταφύγη, εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου, ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσεκατρέφηκον διδαξόν με, του πείν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Πράτημον το ελαιός σου, εις γήνος που είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Καινή και αεί και εις τους αιώνους των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωή μητήρ υπάρχουσα τη ζωή και τες πρεσβείες τες εσπληκτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Ημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Θεέ, Κύριε ελέησον. Ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως, Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των Ορθόδοξων Χριστιανών, Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εκχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Και του Φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, Κύριου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον.
καλόντων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν, έρχονται οι μας από πάσης λήψης, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν, άντιλα προσώσον ελέησον και διαφύλαξος μας ο Θεός της ηχάριτην, της Παναγίας Ακράτου υπερβλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, μη τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν του ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλάξατε το Θεό πάσα η γη, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Εξομολογήστε αυτό ενείτε το όνομα αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Εν πόλη Κυρίου των δυνάμεων, εν πόλη του Θεού ημών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Εγεννήθη εν ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατηγητήριον αυτού εν Σιών, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Έτω και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Παναγίας Ακράντου υπερβλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Υπεραγίας και τα πάντας των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι ζών το κράτος και σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπερ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δεδοξασμένα ελαλήθη περίσσου, η πόλη στο Θεό, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Ο Θεός εθεμελίωσε να φθήνει στον αιώνα, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Υγείασε τα σκήνωμα αυτού ο ύψιστος, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογένης Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρίαν, σάρκο Αθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτων, θάνατων πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος του Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ελέησον. Αλλαβωθώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Στον Αγία Σακράντου υπερβλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων πνεύσεων και σε αυτούς και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε εν τη γεννήση την Παρθενία εφύλαξας εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε μετέστης προς την ζωή μη τυρί παρούσα τη ζωή και τες πρεσβείες θέσες λυτρωμένη εκ θανάτου τα σιχάς ημώς. Σοφία όρθι δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέψω Χριστό, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαύμαστος, ψάλλοντον σοι αλληλούια. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Αγίης θαύμαστος, ψάλλοντον σοι αλληλούια. Εν τη γεννήση την Παρθενία εφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων που κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μην τηρεί πάρουσα της ζωής και τες πρεσβείες θέσες λυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχάσι. Θείας πίστεως τη δυναστεία προσενήν ο χάς ο στρατηγέτης το παντάνακτη στρατών θεοσύλλεκτον τύπος γαρτού τον Ανδρέα γενόμενος μαρτυρικός είναι αυτή συνδραγάθησας μεθον πρέσβευε Κυρίωτος εδοξάσαντι δωρήσαστε ημίν το μεγα έλεος. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, ο Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξαση. Μετεμορφώθης εν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύναντο, λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αηδίον, πρεσβείες της Θεοτόκου, φωτοδότα δόξαση. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου νίκες της βασιλεύση κατά βαρβάρων το ρούμενος και τόσων φιλότων θεία του σταύρου σου πολίτευμα. Ισιδώρον διάδα την αγιόλεκτον εγκομιάσομεν πόθο Λυκαβητού ενδρύμης και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομεν
κράζοντες χίου αρίστευ και του όρου συγκίστα, φωσφόρε του πύλου σίου, αμφωπίστους ουρανόθεν, επευλογείτε και στηρίζετε. Μέγαν έφρατο, εν της κινδύνης υπέρμαχων, οικουμένη, αθλοφόρητο έθνη τροπούμενων, ασουλιαίου καθήνε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρήνας τον έστωρα, ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημιν το μεγα έλεος. Υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Την εμπρεσβείες αγίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμεταθέτων ελπίδα, το φως και νεκρωσής που και κράτησε, ως χαρ ζωής μητέραν προς την ζωή μετέστησε, ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενο. Δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Oh,
Υψούται Κύριον των Θεών ημών. Ο Κύριος ευασίλευσεν οργίζεστος αν λαοί. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, η καύχησης ημών αυτή εστί το μαρτύριον της συνειδήσεως ημών, ότι εν απλότη δίκαι ειλικρινία Θεού, ουκ εν σοφία σαρκική, αλεν χάρη δι Θεού ανεστράφημεν εν το κόσμο, περισσότερος δε προς ημάς. Ουγαρ άλλα γράφομεν ημίν, αλλά η άλλα αναγινώσκεται, ή και επιγινώσκεται, ελπίζω δε ότι και ως τέλους επιγνώσεστε, καθώς και επέγνωται ημάς από μέρους, ότι καύχημα ημώνες μεν, καθάπερ και ημίς ημών εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού, και ταύτη τη περιπηφίση, ευουλόμην προς ημάς ελθύν πρώτερον, ή να δευτέραν χαράν έχετε, και δήμον διελθύν εις Μακεδονίαν, και πάλιν από Μακεδονίας ελθύν προς ημάς και αφημών, προπεμφθήνε εις την Ιουδαίαν, τούτο ουν βουλόμενος, μητή άρα τι ελαφριά εχρυσάμιν. Ή αβουλεύομαι, κατά σάρκα βουλεύομαι, ή να υπαρεμεί το ναι, ναι και το ου. Πιστός δε ο Θεός ότι ο λόγος ημών ο προς ημάς, ου και γένεται ο ναι και ου, ο γάρ του Θεού Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν διημών κηρυχθείς, διέ μου και Σιλουανού και Τιμοθέου, ου και γένετο ναι, ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό ο γέγονεν, ως εγάρ επαγγελίε Θεού, εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το προς Θεό. Προς δόξαν δημών. Ειρήνηση το αναγενώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη. Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Κύριε. Το καιρό εκείνο προσήλθον το Ιησού. Σαδουκαίοι λέγοντες μη είναι ανάσταση. Και πειρώτησαν αυτό λέγοντες διδάσκαλε μα εσείς είπεν. Εάν τη αποθάνει μία κοντέκνα, επικαμβρεύσει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και αναστήσει σπέρμα το αδελφό αυτού. Ήσαν δε πάρει μία επτά αδελφοί και ο πρόδος γαμίσας ετελεύτησεν και μία έχουν σπέρμα αφή και την γυναίκα αυτού το αδελφό αυτού ομοίως και ο δεύτερος και ο τρίτος έως τον επτά ύστερον δε πάντο απέθανε γυνή εν διούν αναστάσει την ως τον επτά έστε γυνή πάντες γαρέσκον αυτήν αποκριθείς δε Ιησούς είπεν αυτής πλανάστε μη δόντες τας γραφάς μηδέν τη δύναμη του Θεού. Εν γάρτη αναστάσει ούτε γαμούσε ούτε εγκαμίζονται άλλος άγγελοι του Θεού εν ουρανό εισή. Περι δε της αναστάσεως των νεκρών ουκ ανέγνωται το ρηθέν. Ημίν υπό του Θεού λέγοντες εγώ ημίν ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ ουκ έστειν ο Θεός Θεός νεκρών αλλά ζώντων. Και ακούσαντες οι όχλοι εξεπλήττοντον εν τη διδαχή αυτού. Κύριε ελέησον, Θεός κατά το μεγαλείο σου, Κύριε ελέησον,
και Ορθοδόξων Χριστιανών ετι Θεότοκος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνυμου και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ετι Θεόμενο και Λέω ζωής ειρήνης υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού πάντων των προσελθόντων εις την Ιεράν Θεία Λειτουργία ταύτη μετά των οικείων αυτών και των δούλων του Θεού Γεωργίου Εκατερίνης Σταυρούλας και Τέκνων Υγείας και Θείας Χάριτος ετι Θεόμεθα και των δούλων του Θεού Σοφρονίου Ιερομονάχου μετά της εν Χριστώ συνοδείας αυτού ότι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντο προσαμέν πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και πανταχού Ορθοδόξων αιωνία η μνήμη αυτών ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εύξαστη κατηχουμένη το Κύριο Ιησού και το κατηχουμένο το ηθόμεν είναι ο Κύριος αυτούς ελέησε κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας αποκαλύψει αυτή το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον, και παλάσι μόνο το Κυρίο κλίνατε. Κύριε, δοξάζωσε το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως είπε του κράτους σου πάντοτε φυλετόμενοι, σι δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
Και εις τους αιώνας των αιώνων.
οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, πίστην δε χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα, όν τα ονόματα Κύριε μνημονεύονται εν το ιερό ναό τούτο. Μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, της υποδιακονίας και διακονίας. Αμήν. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννησέντα προπάντων των αιώνων. Φως σε φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννησέντα, ούπισέντα ομοούσιο το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Το δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου,
και Μαρίας της Παρθένου και ανατροφήσαντα. Σταυροθέτατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το σύμπατρι και Υιός συμπροσινούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσας διά των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογών ευάψισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Στόμεν, καλώστομεν, με τα φόβου πρόσκομεν, την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ένεσε. Αρίστου Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εις με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος σου ανοσχόμεν τας καρδίας έχομεν προς τον Κύριο ευχαριστήσομεν το Κύριο αξίον αξιολεθήκεων εστιν προσκύνη Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα και κραγώτα και λέγοντα Αγίος, 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 Κύριος, Σαββάς, πλήρης ουρανός και η γη της δόξης σου. Ασάνα εν της ύψης της ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ασάνα εν της ύψης. Αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών πλωμένον εις άφεση αμαρτιών. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, το έστι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεση αμαρτιών. Κατά πάντα
πάντα. Yeah.
Πάσχο, Κύριε. Παράσχο, Κύριε. Και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Εντατσίως ονειμάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο δώσει μη σήμερα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της στάς κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε μεθού ευλογητώσι συν τα Παναγίω και αγαθόν και ζωπιός πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατηλάτου και των συναυτό τελειοθέτων δυσχυλίων 593. Αυτός ήταν το καιρό του ασεβεστάτου Μαξιμιανού κατά το έτος 289 και βρισκόταν ως στρατιώτης στην Ανατολή υπό τον αρχιστράτη όλων των βασιλικών ταγμάτων που ονομαζόταν Αντίοχος. Αυτός λοιπόν στάλθηκε από τον προαναφερθέντα αρχιστράτηγό του μαζί με άλλους στρατιώτες να πολεμήσει τους Πέρσες, οι οποίοι πέρασαν στα σύνορά τους και αφού ήλθαν στα σύνορα των Ρωμαίων, τα ηλαηλατούσαν και τα εξαφάνιζαν. Αφού λοιπόν στάλθηκε εναντίον αυτών, επικαλέστηκε τον Χριστό και αφού έπεισε και τους συντρόφους του, να επικαλεστούν και αυτοί νίκησε τους Πέρσες και καταδιώκοντάς τους τους εξολόθρευσε. Έτσι με την ανέλπιστη αυτή νίκη,
προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού και συντρόφους και στρατιώτες. Και δι' αυτό διέβαλαν λοιπόν τον Άγιο και τους συντρόφους του, στον αρχιστράτηγό του τον Αντίοχο, έτσι τους παρέστησαν όλους μπροστά σε αυτόν και ομολόγησαν την πίστη στον Χριστού. Γι' αυτό τον μεν Άγιο Ανδρέα τον ξάπλωσαν επάνω σε πυρωμένη σιδερένια κλίνη, ενώ τους συντρόφους του τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Έπειτα πρόσταξε ο Αντίοχος άλλους 1000 στρατιώτες και έδιωξαν τους Αγίους από τα σύνορα της χώρας εκείνης, τους οποίους, αφού τους κατήχησε ο Άγιος Ανδρέας, τους προσήλκησε και εκείνους στην πίστη του Χριστού. Μόλις έμαθε αυτό ο Αντίοχος, τους κυνήγησε όλους πάλι πίσω και πρόσταξε να τους θανατώσουν, μαζί με τους συντρόφους που ήταν από την αρχή με τον Άγιο, και αυτόν τον ίδιο τον πανένδοξο Ανδρέα, και έτσι έλαβαν όλοι τους στεφάνους της αθλήσεως. Τι αυτή με ένα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Ο ένδοξος μάρτυρας του Χριστού Τιμόθεος καταγόταν από την Παλαιστίνη και επειδή ήταν τέλειος ως προς τον λόγο και την ζωή, γι' αυτό υπήρξε διδάσκαλος της Ευσεβίας. Και αφού τον συνέλαβαν, τον παρέστησαν στον άρχοντα της Γάζης που ονομαζόταν Ουρβανός. Και όταν ρωτήθηκε από αυτόν, ομολόγησε ότι είναι από το μέρος των χριστιανών και θεολόγησε όλη την ένσαρκη οικονομία του Χριστού. Γι' αυτό τον έδιναν δυνατά και δοκίμασε κάθε είδος βασανιστηρίων. Επειδή όμως δεν κάθηκε καθόλου, αλλά έμενε αμετάθετος στην Ευσέβεια, γι' αυτό τον έριξαν σε φωτιά και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό και έλαβε τον άθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Και στην ίδια αυτή πόλη της Γάζας βρισκόταν και ο Άγιος Αγάπιος και η Θέκλα που κατάγονταν από την Βυζή, οι οποίοι βασανίστηκαν δυνατά για την πίστη του Χριστού. Και επειδή περισσότερο πανέμεναν σταθεροί σε αυτήν, γι' αυτό παραδόθηκαν στα θηρία από τα οποία θανατώθηκαν και έτσι έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Θεοφάνης, ο νέος και θαυματουργός, ο εν το όρι της κατά Μακεδονία ναούσης ασκήσας και ούτω λείψενον εν την ναούση ήδη εστίν εν ειρήνη τελειούται. Αυτός ο Όσιος από τα Ιωάννηνα καταγόμενος ήλθε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός στο μοναστήρι του Δοχιαρίου και σε τόση τελειότητα αρετής έφτασε, ώστε έγινε και ηγούμενος της μονής αυτής και αξιώθηκε να λάβει από τον Θεό και την χάρη των θαυμάτων. Διότι αλμυρό νερό της θαλάσσης με την προσευχή του το μετέβαλε σε γλυκό. Την τρικυμία της θαλάσσης τη μετέτρεψε σε γαλήνη, μεταβαίνοντας από την Κωνσταντινούπολη στο Άγιον Όρος. Και μετά το θάνατο έξω στο μοναστήρι που έκτισε στη σκήτη του προδρόμου στην περιοχή της Βερίας, πολλά θαύματα έκανε το Άγιο Λειψανό του. Διότι κάποιον λεπρό αγαρινό εθεράπευσε, δαιμονισμένο έκανε καλά, έναν χολό από το δεξί χέρι τον κατέστησε υγιή και την χώρα της ναούσας πολλές φορές γλίτωσε από την όσο της πανόλης και γυναίκα που εμμοραγούσε τη λύτρωσε από την ασθένεια και άλλα πολλά θαύματα έκανε με το Άγιο Λειψανό του εις δόξαν Θεού και ως απόδειξη της θεάρης της πολιτείας του. Βίος του Αγίου εν δόξουνε ο μάρτυρος Ματθαίου του Κρητός. Ο Ματθαίος γεννήθηκε περί το 1870 στο Γερακάρια Μαρίου της Επισκοπής Λάμπης και Σφακίων. Η Κρήτη την εποχή εκείνη είχε υποδουλωθεί στους Τούρκους κατακτητές, οι οποίοι δίωκαν και βασάνιζαν τους χριστιανούς. Ο πατέρας του Ματθαίου ήταν ιερέας και αυτό βοήθησε τον νεαρό Άγιο να ανατραφεί με τις χριστιανικές αξίες και αρετές. Αυτό ήταν η αιτία και ο φθονερός διάβολος μίσησε τις αρετές του Ματθαίου και τον οδήγησε στην ασέβεια. Έτσι οι αλόθρησκοι τον επιλέγουν να νυμφευθεί την Οθωμανή Αϊσέ για να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό. Μετά από λίγο όμως, χρόνο κατάλαβε το φοβερό του λάθος, μετανόησε βαθιά και ξαναγύρισε στην πίστη και στην εκκλησία του ως κρυπτοχριστιανός. Επειδή όμως ο Ματθαίος δεν μπορούσε να κρύψει την πίστη του και πρωί βράδυ έκανε το σταυρό του, αυτό ήταν αφορμή η Οθωμανίδα σύζυγός του να εξοργιστεί και να κατακύλει το σύζυγό της στον Τούρκο κριτή της πόλης του Ρεθύμνου. Ο Τούρκος κριτής τότε τον κάλεσε να απολογηθεί ενώπιόν του. Ο Άγιος στέκεται με παρησία μπροστά στους βαρβάρους κριτές και ομολογεί εφθαρσώς την αγάπη του για τον Χριστό. Το δικαστήριο αποφασίζει τη θανατική του ποινή με αποκεφαλισμό. Ο Άγιος εξεδίμησε προς Κύριον τη 18η Αυγούστου του έτους 1897. Η μέρα αυτή από τότε αποτελεί και την ημέρα μνήμης και τιμής του Αγίου Ματθαίου. Το μαρτυρικό του σκήνομα μετέφεραν στη γενέτειρά του το Γερακάρι ευσεβείς χριστιανοί, οι οποίοι το κίδευσαν με τιμές σε τόπο που μέχρι σήμερα ονομάζεται του Μαθιού το μνήμη. Στον ίδιο χώρο ανηγέρθη ναός προς τιμήν του Μάρτυρα. Αποτελεί καύσιμα για την Κρήτη ο Άγιος Ματθαίος, ο οποίος, αν και είχε αλλάξει πίστη, αφού μετανόησε, διότι η μετάνοια μετράει, επανήλθε στην Ορθόδοξη πίστη.
Στην Ορθοδοξία μας και στην Κρήτη θα γίνει Άγιος της συμπαθίας και αγάπης του λαού μας, πράγμα που καλλιεργείται και συμβάλλεται στις καρδιές και ψυχές των Γερακιανών. Θαύματα του Αγίου Αρσενίου του Εμπάρο πριν όταν ήταν εν ζωή αυτός. Ο Άγιος λοιπόν όταν ήταν εν ζωή συνέβη ποτέ εις την ίσον τόσον μεγάλη ανομβρίαν και κινδύνευον οι άνθρωποι και τα ζώα των να αποθάνωσουν εκ της πείνης και της δίψης. Πολλές πηγές τελείως εξηράνθησαν, τα σπαρμένα σιτηρά και αυτά τα χόρτα τα οποία μόλις είχαν αναφυεί εξηράνθησαν. Τα ζώα ελείψη χόρτου απέθυσκον, ο κίνδυνος ή το άμεσος. Οι κάτοικοι της νήσου βλέποντες τον κίνδυνο επίουν προσευχάς, ετέλουν λιτανίας, για να τους λυπηθεί ο Θεός. Αλλά ο Θεός δεν εδέχεται τας προσευχάς του. Απελπίσαντες οι κάτοικοι και κατανοήσαντες ότι δια της αμαρτίας των δεν τους εισακούει ο Θεός, κατέφυγον εις τον όσιον Αρσένιο. Συγκεντρωθέντες άπαντες ή των ανατολικών χωρίων της νήσου και τελέσαντες λιτανίαν. Λιτανεύοντες ανήλθον εις τη μονή του Αγίου Γεωργίου και σχηματιστεί σε επιτροπή με. Αγάπης προσέλθετε. Μετέβησαν εις το κελίον του και παρεκάλουν αυτόν να προσευχηθεί εις τον Θεόν. Και προχώρησε λίγα μέτρα μακράν του πλήθους και θύστα γόνατα και την κεφαλήν εγγύσας επί εδάφους προσήφχε το μυστικά επαρκετήν ώραν βρέχον την γην διαδακρύων και κατόπιν εγγερθείς λέγει στα πλήθη. Να τρέχετε γρήγορα δια να μην σας προλάβει η βροχή και βιαστικά επέστρεψε και εκλείστη στο κελίον. Ή το μήνα Απρίλιος ο ουρανός ήταν καθαρός, ο ήλιος έκαιγε ως άνα ήταν ο Ιούλιος. Οι άνθρωποι ήρχισαν να σχολιάζουν τα λόγια του Οσίου. Επέστρεφον όθεν να ήταν απελπισμένοι. Ευθύνη σκοτίνιασε. Ο ουρανός εκαλύφθη υπονεφών, αστραπέ και βροντέ και βροχή ρεγδεωτάτη ήρχισε να πίπτει. Το σάφτη βροχή κατέπεσε ώστε εμέθησε τους άβλακας της γης και τη άφτη καρποφορία και ευτυχία γένετο την οποία οι παλαιοί γέροντες δεν εθυμήθησαν να είδουν. Θαύμα δεύτερον. Παρόμοιον του ανωτέρου θαύματος εγένετο ότε όσιος εις άλλων καιρών ευρισκόμενος εις την μονή της μεταμορφώσεως και παρακληθείς υπό τον κατοίκον της παρικιάς, ήτινες λιτανεύοντες εν καιρό ανοβρίας μετέβησαν εις την μονή και παρακάλεσαν τον Άγιο να προσευχηθεί. Ο Άγιος προσευχηθείς μεταπίστεως και δακρύων και εισακουστής παραθεού λύτρωσε τους κατοίκους του αφμού της ανομβρίας. Θαύμα τρίτον, εις την θέση λαγκάδα εις τα κτήματα της μονής του Αγίου Γεωργίου και άλλων γειτόνων εχόντων αγρικίας και κτήματα, συνορευόμενα μετά των κτημάτων της μονής παρετήρησαν οι εντεσαγρικίες κατοικούντες ότι κατά τας νύχτας εισήρχοντο άγριοι βόες εις τα κτήματα και προξένουν ζημίας. Όταν το αντιλαμβάνοντο οι εντεσαγρικίες οικούντες έτερχον να τους εκδιώξουν και οι φαινόμενοι εκείνοι άγριοι βόες, αντί να εξέλθουν από την είσοδο των κτημάτων, κατήρχοντο από την άς από τόμους κρυμνώδεις τόπους. Τρέχοντες δε οι άνθρωποι να τους φτάσουν για να τους εκβάλουν από την είσοδο εκινδύνευον να κρυμνιστώσουν. Μετέβησαν και ανήκυλαν τούτο εις τον Άγιον, διαμένοντα τότε εις την μονή, ο οποίος τους παρηγόρησε και τους ενεθάρρυνε και υπόνησε αυτούς. Μη φοβάστε τέκνα, έχετε θάρρος. Εγώ θα έλθω να εκδιώξω τους άγριους αυτούς βόας. Να εξεύρετε ότι δεν είναι αληθινοί βόες, αλλά φθονεροί δαίμονες, εις την μορφή των βόων, δια να σας πειράξουν. Όταν έλθω, συνειδητοποιήσατε με να έλθω να τους εκδιώξω. Νύχτα τεινά, λοιπόν, σε λιφώνιστον, εισήλθον οι φαινόμενοι βόες στα κτήματα και άρχισαν την ζημία. Έτρεξαν ευθύς οι άνθρωποι και ειδοποίησαν τον Όσιον εις την μονή. Ο δε Άγιος, λαβών ισχύρας των τίμιων σταυρών, έσπευσαν εις τον τόπον, σταυρός σας δε, εις τον τόπον εκείνων και υπών. Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας, σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Πλησίασε αφόβος δε οι φαινόμενοι άγριοι βόες, έμειναν ως νεκροί. Λαβών δε έναν εκ των οτίων και ακολουθώντων το λοιπόν έφθασαν εις πλησίον του σπηλαίου το λεγόμενον καλαμπάκα το οποίο είναι μέγα και βαθύτατο και λέγει στους δαίμονες «Σας προστάσει ο Κύριος, εκείνος ως της εκρήμνης ενός αστραπήν εκ του ουρανού διεμού του Αναξίου και εκ του ελαχίστου δούλου του Αρσενίου και κατήλθετε εις το βάθος του σπηλαίου και μην εξέλθετε και αδικήσετε την άεως να έλθει ο Κύριος κατά την δευτέραν παρουσίαν να σας ρίψει στο πύρτο της γέννης το εξώτερον, όπου ο σκόλιξ ούτε λεφτά και το σπύρου βαίνει». Θαύμα τέταρτο. Καιρόν τεινά ο Άγιος μετέβαινε εκ της μονής του Αγίου Γεωργίου στη μονή της μεταμορφώσεως, διερχόμενος από την Λαγκάδα έξωθεν της αγρικίας του γέροντος Νικήτα Χανιώτου και ειδών ούτως τον πατέρα Αρσένιον, έτρεξε να εισπαστεί την δεξιά του και του λέγει
Είχα γέροντα τάξη να έστελνε στη μονή του Χριστού ο κάθε έλεον δια της σκανδύλας του ναού. Μήπως είναι δυνατόν επί τη ευκαιρία που πηγαίνετε να το βάλω εις μπουκάλαν χιλιαρικήν και να την τοποθετήσω για ασφάλεια εις ένα καλάθιον και να την φορτώσω με νιζόν. Δεν έχει βάρος. Ευχαρίστως γερονικήτα να την πάρω. Φέρεκτην, περιμένω. Εις ελθόν εις τον οίκον του ο γερονικήτας συμπληροφορήθη ότι κατά λάθος την μπουκάλα την έσπασαν τα παιδιά και δεν είχε άλλη. Ήρχισε να φωνάζει και να μαλώνει τα παιδιά του. Ακούσαστες φωνάς ο Άγιος κατήλθεν από το υποζύγιον και εις ελθόν του γερονικήτα έμαθε την αιτία και του λέγει: «Μη στενοχωριέσαι, έχω εγώ μέρος επάνω εις το ζώον. Κρεμάται άδεια. Φέρε το εκεί να το αδειάσεις και θα το υπάγω ασφαλώς στη μονή». Όντως πήγε ο γερονικήτας και το δεικνύει ο Όσιος ένα καλάθι αδειανό και του λέγει: «Άδειασέ το εκεί». «Να, σοβαρός το λέγω, άδειασέ το εκεί και μη φοβού. Μόνον πίστευε ότι το λάδι δεν θα χαθεί, αλλά ασφαλώς θα φτάσει όπως το έχεις τάξει». Πιστεύσας ο γερονικήτας, άδειασε το έλεον εις το καλάθι και ουδέρ ανήσε, λέει ο εχήθη, ούτε αυτήν τη στιγμή, ούτε κατά τη διάρκεια όλης της οδού. Αλλά έφτασε εις τη μονή ασφαλώς προς έκπληξη και θαυμασμών πάντων. Θαύμα πέμπτον, η μοναχή Μαρία Δημητρίου Συφναίου, παρικιάς της Πάρου, είχε ένα αδελφή κοσαετή ονόματι Ελένη. Αυτή εννοεί το καλά, νύχτα τεινά, ενώ εκοιμάτω ξύπνησε με αφόρητους πόνους και στρέβλωσαν του προσώπου της, ιδίως του στόματος. Οι ιατροί τους οποίους εκάλεσαν δεν ειδηνήθησαν να την θεραπεύσουν. Οι φίλοι του πατρός της τον συνεβούλευσαν να την υπάγει στη μονή μεταμορφώσεως όπου ευρίσκεται ο πατήρ Αρσένιος και θα την θεραπεύσει ο Άγιος. Η τιμάστησαν να υπάγωσαν εις τον Άγιον και τον παρήγγειλε ο πατήρ στην κόρη του, την μοναχήν, για να ειδοποιήσει. Πληροφορηθεί σε τούτο, αδελφέ, κατεθορυβήθησαν και παρήγγειλαν να μην υπάγει, φοβηθεί σε μήπως είχε προσβληθεί εκ της ενισκιάψης της ημέρας εκείνης λυμικής νόσου. Τούτο μαθών ο Όσιος, τασμέν μοναχάς καθησύχασε, παρήγγειλε δεν να υπάγουν την ασθενή. Και όταν την επήγαν την εσπλαχνίστη, την συνεπώνεσεν και λαβών των τίμιων σταυρών και σταυρώσας αυτήν τρίσι στο πρόσωπο, υγιής εγίνε το τελείως. Ή της ευχαρίστη και δοξολόγη των Κύριων και τον Άγιον Αρσένιο μέχρι τέλους της ζωής της. Θαύμα έκτον. Γκινή της Ελένη, δαβαρία ονόματι, κατοικούσα εν παρική, ανέβαινε συχνάκης εις την μονή και εξετέλει διαφόρους εργασίας στα αδελφάς της μονής, μίαν ημέραν της λέγει όσιος: «Τέκνον εδώ που έρχεσαι και εργάζεσαι, τι συζή δίδου, αδελφέ, δια των κόπων σου σε πληρώνουν?» «Όχι, δεν μου δίδουν χρήματα, διότι δεν έχουν, αλλά μου δίδουν άρδον, καφέ, ζάχαρη και άλλα είδη. Από αυτά τα είδη που σου δίδουν, δίδει εσείς κανένα πτωχόν, όταν σου ζητήσει ή τύχει να συναντήσεις την άιστην οδό?» «Όχι, γέροντα, δεν μου ζητούν, διότι γνωρίζουν ότι είμαι πτωχή». «Άκουσον, τέκνονε, αν θέλεις ο Χριστός να ευλογεί και τα ολίγα τρόφιμα που σου δίδουν, όταν συναντήσεις την άπτωχόν πεινασμένον και σου ζητήσει να του δίδεις, ως αυτός όταν γνωρίζεις κανένα ότι είναι πτωχός και έχει ανάγκη ή καμία χείρα ή ορφανών να πεινούν, μην περιμένεις να σου ζητήσουν, δίδε με ευχαρίστηση και μη φοβάσαι. Αλλά να πιστεύεις ότι ο Χριστός αοράτως θα ευλογεί τα ολίγα υπάρχοντά σου και δεν θα πεινάσεις ούτε θα υστερηθείς. Ευχαρίστως γέροντα, ό,τι μου είπες θα το κάνω με υπακοή». «Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου». «Ήθομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν νεύμα επ' ουράνιον, έφραμε πίστην αλήθειν, αδιέρε των τριάδων προσκυνώντες, αυτή γαρίμα έσωσε». «Αγητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαιαοι και εις εις αιώνας των αιώνων. Αμπή». «Προς τον Θείον Αγίον Ακράντος, Χριστόν του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο». «Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι». «Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην». «Κύριε ελέησον». «Την ημέραν πάσαν τελείαν, Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, εθισάμενοι απ' τους και αλλήλους και πάσαν στη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα». «Συ Κύριε». Και υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν, αμήν, αμήν.
Φωτιστή ο Αγίας Μόξιμο και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέρχομε Κύριο Δεϊθόμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Αγίε ευλογήσου. Επιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς των πείζοντας επί σε. Η ειρήνη του κόσμου σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντων ρηματέλεια, άνωθεν εστί καταβαίνω, εξού του Πατρός το φώτο. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του ευλογία Κύριου και έλεος ελφεφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρητη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασία στον τιμίον θείων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και σύε στον τιμίον δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ανδρέου Μεγαλομάρτυρος του Στρατηλάτου, που και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων ημάς δε λέησε και σώσε σαρατών και φιλαγόντα και αγιάζοντα ημάς Κύριε φύλακε εις πολλά έτη. Διεφόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, 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 χρόνια πολλά. Βοήθειά μας, ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας. Καλή ξεκούραση να έχετε. Ευχαριστούμε που ερχόσαστε εδώ σε Αγίους Ισιδώρους να προσευχόμαστε όλοι μαζί, να απολαμβάνετε κι εσείς κι εμείς τις Θείες Λειτουργίες. Όλοι να είσαστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, μόνο καλημέρα σήμερα. Καλημέρα, Μανούλα. Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα.